Από ό,τι μου λέει ο αδερφός μου εδώ, που, γιατί ο αδερφός μου αυτός γύρισε μετά και έμενε εδώ σπίτι. Γιατί έχω ένα αδερφό και αυτός μένει εδώ. Και μου είπε, γύρισε εδώ, κοιμήθηκε και έφυγε πρωί πρωί, μου λέει. Και γύρισε κάποια στιγμή, λέει, έβγαλε κάτι λίμα το μένα ρούχα και μετά έφυγε να πάει να παραδοθεί την ασφάλεια. Αυτός κοιμήθηκε εδώ, εδώ στο σπίτι του πατρικό μου μέχρι το βράδυ. Έφυγε, λέει, ο αδερφός μου πρωί πρωί. 6,5 ώρα το σπίτι. Είπε κάτι πριν φύγει, τον είδε αναστατωμένο. Γιατί κοιμόταν, ο αδερφός ήταν στο κρεβάτι, ναι, γιατί δεν μιλάνε και με αυτόν, δεν έχουν πολλά πολλά. Και γύρισε, λέει, άφησε ένα κάτι ματωμένα ρούχα, λέει, εκεί πέρα, άλλαξε και είπε πως θα πάει και ένα σφάγγι. Αυτό. Πάντως εσείς δεν θυμάστε έτσι να υπήρχαν ταραγμένες σχέσεις, κάτι που να εξηγεί αυτή την πράξη? Ήταν γενικώς τόσο οξύθυμος που να μπορεί να έκανε κάτι? Ταραγμένες σχέσεις δεν τα πηγαίναμε εμείς καλά, εγώ και αυτό δηλαδή. Με την οικογένειά μου, με την κόρη μου, δηλαδή τα παιδιά της, την πρώην γυναίκα μου, τα πηγαίναμε μια χαρά. Τώρα δεν κάνατε προσπάθεια να έρθετε σε επαφή μαζί του, αν σας επιτρέψει? Τι να κάνω, εγώ είμαι σε δύσκολη θέση τώρα. Τι να πάω να δω το φωνιά του, το παιδιό μου, που σκοτώσανε τη μάνα του? Δεν ξέρω τι να κάνω κι εγώ τώρα. Από τη μια στην άλλη σχέση μου, είναι και αυτό ο αδερφός μου, δεν ξέρω τι έγινε. Σε τι θέση είσαι, γιατί δεν μπορώ να κατηγορήσω τον άνθρωπο γιατί κάνει. Γιατί μια ρόλο ανθρώπου καμιά φορά δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Και δεν είμαι εγώ να κρίνω κανένα και να κατηγορήσω κανένα. Μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει του ανθρώπου. Και το πως είναι αδερφό μου, πρέπει και αυτός έλαβε την ψυχολογική βοήθεια. Θέλω να μάθω πάνω εδώ τι έγινε, γιατί το έκανε αυτό,